Καλημέρα, παιδιά! Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι έχω ξυπνήσει από πάρα πολύ νωρίς. Από τις 9 η ώρα, έχω πάει στην Αιωνία, έχω πάει στο ταχυδρομείο για να στείλω το ένα δέμα από το giveaway, το οποίο πάει Θεσσαλονίκη, στο Δημήτρη. Το άλλο, αν αναρωτιέστε, θα το πάω εγώ η ίδια, στη Φωτεινή, η οποία, παιδιά, δεν το πιστεύω, αλλά είναι ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει και το πιο τέλειο είναι ότι είναι και έγκυος, παιδιά. Oh my god, τι γλυκό! Οπότε αποφάσισα να τη γνωρίσω και από κοντά, να γνωρίσω και το μπιμπάκι της που δεν έχει γεννηθεί ακόμα από κοντά και να πιω εγώ καφέ, αυτή να πιει χυμό, γιατί πρέπει να προσέχει, και να της δώσω από κοντά τα στολίδια της Άννας, να δω και από κοντά πόσο θα της αρέσει. Τώρα λογικά τη Δευτέρα θα γίνει αυτό, δεν είμαι 100% σίγουρη, ανάλογα με τις δουλειές. Έχω ξυπνήσει από το πρωί, δεν έχω πιει καθόλου καφέ, οπότε θα πιω τώρα. Θα χαλαρώσω, θα δω τα comments σας από χθες, θα απαντήσω. Θα φτιάξω μερικά πράγματα στο σημερινό βίντεο, στο χθεσινό για εσάς, σημερινό για μένα, που θα ανέβει για να είναι τέλειο και να ανέβει σε 3 ώρες, έχει πάει η ώρα 11. Οπότε ναι, θα κάτσω λίγο να ασχοληθώ στον υπολογιστή. Θέλω να ψάξω και κάτι σκευάσματα βιταμίνες που θέλω να δω. Μήπως πάρω. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι στο ταχυδρομείο δεν είχε καθόλου κόσμο. Πήγα και βγήκα. Αυτό ήταν όλο. Περίεργο. Αυτά, παιδιά, πάω να πιω τον καφέ μου, να χαλαρώσω, να κάνω ό,τι δουλειές έχω στον υπολογιστή. Γιατί μετά έχω να κάνω δουλειές στο σπίτι. Σήμερα θα κάνω κάτι σαν γενική, ας το πούμε έτσι. Πρέπει να κάνω όλες τις δουλειές. Θα φάμε και κοτόπουλο ευτυχώς από χθες. Δεν θα έχω να μαγειρέψω. Πάλι καλά. Άμα είσαι νοικοκυρά, πώς φαίνεται. Πάω. Πάω. Παιδιά, τώρα που τα θυμήθηκα, με αφορμή κάτι χρόνια πολλά, σήμερα, δηλαδή 9 Δεκεμβρίου, που βλέπετε εσείς, αύριο το βλέπετε εσείς, το βίντεο αυτό, θέλω να σας πω, για όσους μου είπατε χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν γιορτάζω. Και πάλι όμως είναι καλοδεχούμενες οι ευχές σας, παιδιά. Τώρα γιατί δεν γιορτάζω? Γιατί κανονικά με λένε Ιωάννα και όχι Άννα. Αλλά το έκοψα, όχι εγώ βασικά. Από μικρή με φωνάζανε Άννα, οι δικοί μου, οι γονείς μου, οι παππούδες, όλοι. Άννα. Οπότε εγώ συνήθισα στο Άννα, πώς είναι τα κουτάβια, από όταν ξέρετε. Οπότε συνήθισα στο Άννα και το Ιωάννα μου φαίνεται έτσι πολύ ξένο. Ενώ λένε όλοι είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα και γιατί το έκοψες, γιατί. Γιατί παιδιά έτσι έμαθα, δεν ξέρω, δεν μου αρέσει, δεν μου αρέσει. Μου ακούγεται ξένο στα αυτιά μου, δηλαδή μου αρέσει σαν όνομα να φωνάξω κάποια άλλη κοπέλα, αλλά όταν θα με φωνάξεις εσύ ή ο καθένας Ιωάννα, δεν πρόκειται να γυρίσω. Ιωάννα μόνο στο σχολείο, στη σχολή και στη δουλειά. Ιωάννα! Ακούτε κάτι. Anyway, πάντως όσοι μου είπατε σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θα τις κρατήσω τις ευχές σας για τις 7 Γενάρη που γιορτάζω και σίγουρα θα ξεχάσετε να μου πείτε. Οπότε δεν πειράζει, τις κρατάω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμηθήκατε και ας μην γιορτάζω σήμερα. Αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά, με αφορμή τώρα τη Φωτεινή, η κοπέλα που κέρδισε το διαγωνισμό, η οποία μου έστειλε χρόνια πολλά. Και όχι μόνο, δεν είναι η μόνη, απλά ξέρω ότι θα μου στείλετε κι άλλοι τις επόμενες ώρες. Οπότε ναι, αυτό ήθελα να πω, να το διευκρινίσω. Αυτά, πάω να συνεχίσω τον καφέ μου. Παιδιά, σας αγαπάω τόσο πολύ. Μόλις ανέβηκε το βίντεό μου, πριν 40 λεπτάκια περίπου, και βλέπω τόσο τέλεια σχόλια και χρόνια πολλά. Παιδιά, το ξέρω ότι ίσως σας ξενερώνει αυτό που θα πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς δεν γιορτάζω. Αλλά και πάλι, σας ξαναλέω, κρατάω τις ευχές σας για τις 7 Ιανουαρίου που γιορτάζω όντως, γιατί και να με ξεχάσετε δεν πειράζει καθόλου πραγματικά. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο ακούω τόσο πολλά χρόνια πολλά της Αγίας Άννης που στην ουσία δεν γιορτάζω, γιατί ξέρω, μπερδεύω κόσμο με αυτό το πράγμα, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Παιδιά, σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα σχόλιά σας. Και σας ευχαριστώ επίσης και για τα μαλλιά που λέτε ότι είναι τέλεια και τα λοιπά. Δεν το περίμενα όλο αυτό. Και νιώθω έτσι κάπως περίεργα τώρα. Ντρέπομαι! Anyway, τώρα πρέπει να ξεκολλήσω από το να κοιτάω συνέχεια τα σχόλια και να κάνω συνέχεια ανανέωση και ανανέωση για τα καινούργια σχόλια.
πρέπει να κάτσω να σιδερώσω, γιατί μετά θα πρέπει να φύγουμε πιο αργά και δεν θα προλάβω. Και ήδη έχουν μαζευτεί ένα σωρό ρούχα, οπότε κάποια στιγμή πρέπει να τα κάνω και αυτή η στιγμή ήρθε τώρα. Οπότε σας αφήνω να πάω να σιδερώσω και να τσεκάρω παράλληλα και τα δικά σας σχόλια, αλλά και μηνύματα, γιατί είστε απλά υπέροχοι. Και τα λέμε σε λίγο. Παιδιά, μόλις έκατσα, τελείωσα το σίδερο. Πόσο βαρετό είναι να σιδερώνεις. Βαριέμαι, δεν μου αρέσει καθόλου. Χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Οπότε τώρα θα κάτσω να φάω κάτι. Θα πλύνω όλα τα πιάτα, γιατί έχει ένα βουνό πιάτα εκεί πέρα. Και μετά θα... δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα κάτσω λίγο να ασχοληθώ με τα σχόλιά σας, που σας αγαπάτε σε πολύ και είστε τόσο γλυκούλικοι όλοι. Αυτά, πάω να φάω, πάω να πλύνω τα πιάτα. Μετά περιμένω να πλώσω τα ρούχα. Από ό,τι καταλάβατε, σήμερα είμαι κανονικά νοικοκυρά, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, μόλις έφαγα και έκανα τα πιάτα και τώρα πήρα λίγο χρόνο γιατί θέλω να σας δείξω δύο πραγματάκια που πήρα. Το ένα το έχω χρησιμοποιήσει ήδη, δεν άντεξα. Οπότε θα σας δείξω. Είναι δύο πράγματα από τη MAC. Είναι αυτά εδώ τα δύο. Το ένα αυτό εδώ είναι highlighter. Παιδιά, είναι καταπληκτικό. Θα σας κάνω και swatch να δείτε. Και αυτό εδώ είναι ρουζάκι, γιατί δεν είχα ρούζ, οπότε έπρεπε να πάρω. Και είναι στην απόχρωση Melba λέγεται. Είναι έτσι ένα κόραλο, ρόζο, πορτοκαλό, κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάθεσα να σας κάνω και swatches. Αυτό εδώ που είναι από τη σειρά Extra Dimension Skin Finish, το highlighter, είναι το Soft Frost. Κοιτάξτε εδώ, εν τω μεταξύ δεν ξέρω, δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά, αλλά... έχει μια ροζο χρυσή γυαλάδα. Δεν δείχνει όσο ωραίο είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι καταπληκτικό. Θα το βάλω μετά που θα βγούμε το βράδυ, γιατί εντάξει, βράδυ είναι. Το πρωί δεν πολύ προτιμώ να φοράω highlighter. Ανάλογα βέβαια με τη διάθεση, άλλες φορές φοράω, άλλες φορές δεν φοράω. Αλλά αυτό είναι καταπληκτικό. Το είδα σε μία YouTuber, τη Τάτη, μία ξένη YouTuber, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Θα σας αφήσω το link της από κάτω, να πάτε να τσεκάρετε, είναι θεά. Και είχε δείξει τη σειρά της MAC, την καινούρια, τη χριστουγεννιάτικη, αλλά και αυτό εδώ το highlighter είναι από την καινούρια σειρά, δεν είναι η χριστουγεννιάτικη edition. Οπότε το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ και λέω θα πάω να το πάρω. Και πήγα, το δοκίμασα, μου το έβαλε η κοπέλα πάνω στα ζυγωματικά μου και δείχνε τόσο τέλειο και λέω εντάξει, okay, θα το πάρω. Είναι λίγο ακριβούτσικο, αλλά με το 25% που βάζουν συχνά... μπορείτε να το πάρετε σε καλύτερη τιμή. Και αυτό εδώ είναι το ρουζάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ. Γράφει τέλεια. Και αυτό το πήραμε το 25% και είναι καταπληκτικό. Από 23 το πήρα 17 ευρώ αν δεν κάνω λάθος. Βέβαια εντάξει, εγώ χρησιμοποιούσα πριν ένα της H&M. Αλλά οκ, okay, δεν συγκρίνεται φυσικά. Εντάξει και της H&M ήταν πάρα πολύ ωραίο και οικονομικό, αλλά... MAC, ρε παιδιά, είναι MAC, okay. Anyway, αυτά πήγα και πήρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το ρουζ και το highlighter. Οπότε σήμερα θα το βάλω σε συνδυασμό και το ρουζάκι και το highlighter. Παιδιά, αυτό το highlighter, να πάτε να το τσεκάρετε, κορίτσια. Λέγεται Soft Frost. Έχει 4 highlighter. Anyway, αυτά. Τώρα θα κάτσω λίγο να χαλαρώσω και μετά θα πάω να κάνω μπάνιο για να αρχίσω να ετοιμάζομαι σιγά σιγά. Γιατί η ώρα πάει 5 και 9.30 ώρα πρέπει να είμαστε και φυσιά. Αλλά έχω να κάνω και άλλες δουλίτσες, οπότε σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να τις κάνω. Παιδιά, η ώρα είναι 9, δεν έχω κάνει άλλο πλάνο από τις 5 η ώρα γιατί ξάπλωσα λίγο, μετά έκανα λίγο editing και τώρα... θα βγούμε να πάμε να συναντήσουμε τον Αμαρίλητο και τη Χριστίνα στη Νέα Κηφισιά. Ή στην Κηφισιά. Υπάρχει παλιά και νέα. Τέλος πάντων. Στην Κηφισιά. Οπότε φεύγουμε γιατί έχουμε αργήσει κιόλας. Και τα λέμε μετά. Θα τους δείτε κιόλας. Η Χριστίνα δεν θέλει, αλλά θα μπει στο πλάνο. Θέλει, δεν θέλει. Άντε, δώσε το φυλάκι που το δίνεις όλη την ώρα. Παιδιά, είμαστε στο σταθμό και θέλω να πω κάτι, okay. Δεν γίνεται να ανάβετε όλοι τα τζάκια σας γιατί βρωμάει τσίκνα και δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Είσαι πες. Δεν έχει πολύ καπνό. Παιδιά, πουφου, τώρα έκανα μπάνιο και βρωμάνε τα μαλλιά μου. Τι τα μύρισες? Ναι. Μια χαρά μυρίζει, τι πάτε. Καλά, εσύ δεν μυρίζεις άλλα κι άλλα που θα έπρεπε. Τέλος πάντων, παιδιά, σε 3 λεπτά έρχεται το τρένο και πάμε να συναντήσουμε Μαρίλντο και Χριστίνα. Σου είχα αναφέρει 1 εκατομμύριο φορές. Ό,τι θέλω θα κάνω. Thank you.
Θα σου κάνει μήνυση. Παιδιά! Παιδιά, τέτοιο πιο... Έλα μου! Τέλειο, παιδί μου! Πάμε σπίτι! Πώς αισθάνεσαι που ο Αμαρίλντο και η Χριστίνα δεν γούσταραν να τραβήξεις βίντεο? Θέλω να κάνω παράπονα για αυτό το πράγμα. Χριστίνα και Αμαρίλντο. Ξέρω ότι δεν βλέπετε το βίντεο. Αφήνετε μόνο τις διαφημίσεις να παίζουνε. Αλλά την επόμενη φορά να είστε σίγουροι ότι θα σας τραβήξω. Σπίρι είναι αυτό το πέρα κάνω. Ωωω, και γαμό. Αυτά, τα λέμε στο σπίτι παιδιά. Φιλάκια! Λοιπόν παιδιά, μόλις μπήκαμε σπίτι, έχει πάρα πολύ κρύο έξω παιδιά, έτσι. Ο Ιης δεν κρύωνε καθόλου. Τα αυτοκίνητα έχουν πιάσει πάγο πάνω στα τζάμια. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Και μάλιστα έχει και αυτή την εθαλομίχλη, έτσι δεν λέγεται. Γίνεται χαμός έξω, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Τέλος πάντων, μπήκαμε σπίτι, πήγαμε και φυσιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Τελικά πήγαμε για φαγητό και όχι για ποτάκι που είχαμε πει. Δεν πειράζει, και αυτό ωραίο ήτανε. Δεν έκανα κάποιο πλάνο. Εντάξει, δεν μπορούσε, ήταν έτσι πολύ κύριλε. Ωραία ήτανε όμως και χάρηκα πολύ που είδαμε τα παιδιά. Τώρα θα το κλείσω εδώ αυτό το vlog μας, θα πάω να κάνω editing, αλλά πριν σας αφήσω, θέλω να σας πω κάτι. Μην χάσετε το αυριανό vlog μας, γιατί θα έχουμε κάποιον εδώ. Κάποιος θα έρθει και το ξέρετε σίγουρα. Οπότε μην το χάσετε. Αυτό σας αφήνω εδώ. Πάω να κάνω editing, μετά πάω για ύπνο και αύριο πάλι εδώ. Φιλάκια πολλά, γεια!